Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Χαίρετε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Όλοι όσοι μας ακούτε και όσοι δέχεστε την εκπομπή μας με αγάπη και υπομονή. Θα συνεχίσουμε και σήμερα για την ζωή του Χριστού, που είχαμε σταματήσει στην προηγούμενη εκπομπή μας και όπου είχαμε πει για τον Ιωάννη στην έρημο. Πριν όμως πούμε όλα αυτά, θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για το γεγονός ότι κάθε χρόνο τέτοια εποχή, λίγο πριν από το Πάσχα, γενικώς σε αυτή την εποχή του Πάσχα, παρουσιάζονται στις εφημερίδες και στις τηλεοράσεις ορισμένα επαναλαμβανόμενα φαινόμενα. Φαινόμενα που επαναλαμβάνονται. Πάντοτε πριν από το Πάσχα βρίσκουν κάποια τρίχα στη συνδόνη του Κυρίου, λέει, στο Βατικανό, και από εκεί θα βρούνε το DNA του Χριστού. Αυτό μας το είπανε πρόπερση. Πέρσι, το 2005, μας είχαν πει για τον κωδικό Da Vinci. Δηλαδή, είπανε στα μέσα ενημέρωσης ότι εμφανίστηκε ξαφνικά από το πουθενά ένας συγγραφέας και άρχισε να μας λέει ότι ο Χριστός, όταν αναστήθηκε, δεν πήγε στον ουρανό, αλλά πήγε στο Παρίσι. Ναι, αυτό ακριβώς. Και εκεί παντρεύτηκε τη Μαγδαληνή και έκανε παιδιά. Και πλέκουν αυτή την ιστορία με το μύθο ενός δισκοπότηρου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πριν από 5 χρόνια, το 2001, τη Μεγάλη Εβδομάδα, έπαιζαν όλα τα τρέιλερ στην τηλεόραση ότι ανακαλύφθηκε ο τάφος του Ιησού. Ανακαλύφθηκε ένας ομαδικός τάφος, λέει, κάπου, εν πάση περιπτώσει, στην Ιερουσαλήμ, ξέρω εγώ, σε κάποια άλλη πόλη, όπου είχε τρία ονόματα, Ιησούς, Μαρία, Ιωσήφ. Πριν από 2-3 πάλι χρόνια, βγήκε ένας Αμερικανός επιστήμονας εντός εισαγωγικών και είπε θα κλωνοποιήσω άνθρωπο. Και το προέκτηναν οι διάφοροι άλλοι εξυπνότεροι από αυτόν και λέει να κλωνοποιήσουμε και τον Χριστό. Να βρούμε ένα κύτταρο του Χριστού, θα υπάρχει, δεν μπορεί να μην υπάρχει. Και από αυτό το κύτταρο να φτιάξουμε τον Ιησού Χριστό. Εφέτος μας είπανε ότι βρήκαν ένα Ευαγγέλιο, λέει, του Ιούδα. Λες και δεν το ήξερε η Εκκλησία αυτό το Ευαγγέλιο εδώ και 2000 χρόνια, 1800 χρόνια, 1900 μάλιστα, ο Ειρηναίος το ήξερε. Αλλά το παρουσιάσανε τώρα σαν εύρημα, ο οποίος δείχνει μια άλλη άποψη, λέει, του Χριστού, αλλά και του Ιούδα. Και δεν είναι το σενάριο αυτό, ότι δηλαδή ο Ιούδας δεν ήταν ο ποδιοπομπαίος τράγος των τεσσάρων Ευαγγελιστών. Και διαψεύδουν έτσι τον Χριστό που λέει ότι αυτός είναι ο γιος της απολίας. Βλέπετε λοιπόν τι παθαίνουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μακριά από το Θεό και δεν διαβάζουν την Αγία Γραφή και δεν θεωρούν την Αγία Γραφή σαν ένα βιβλίο το οποίο δεν επιδέχεται καμία διόρθωση, σαν αυθεντικό λόγο του Θεού. Αν αυτό κανείς δεν το πιστεύει, είναι εύκαιρος και εύκολος να πάει οπουδήποτε, να σκεφτεί οτιδήποτε. Δηλαδή, ότι τα Ευαγγέλια αυτά δεν είναι πλήρη, ότι υπάρχουν και συμπληρωματικά κομμάτια, όπως είναι αυτό του Ιούδα, παραδείγματος χάρη, και πολλά άλλα πράγματα. Αλλά πόσο γελιώνται και πόσο χτυπάνε κλωτσές στα καρφιά, όπως είπε ο Χριστός στον Απόστολο Παύλο, πόσο πλανώνται οι άνθρωποι αυτοί. Και γιατί πλανώνται? Γιατί αν πίστευαν πραγματικά ότι το Ευαγγέλιο είναι ακαινοτόμητος λόγος, λόγος του Αγίου Πνεύματος δια των ανθρώπων, όπως και ο Λουκάς και ο Ιωάννης λένε, αλλά και ο Ματθαίος και ο Μάρκος,
λένε ότι είναι ο λόγος που είπε ο Χριστός, δίχως καμία διαφορά, επεξεργασία. Είναι ο ίδιος λόγος τον οποίον οι Απόστολοι γνώριζαν και μεταξύ τους συζητούσαν για αυτά που είπε ο Χριστός και κατόπιν τέσσερις από αυτούς τα έγραψαν. Έγραψε και ο Πέτρος, έγραψε και ο Ιάκωβος επιστολές. Αλλά ο πιο μεγάλος συγγραφέας της Καινής Διαθήκης είναι ο Λουκάς, ο οποίος είναι Έλληνας γιατρός από τη Συρία και ιστορικός. Λέω ιστορικός, γιατί αν κοιτάξετε τον Λουκά όπως αρχίζει, θα δείτε ότι αναφέρει όλα τα ιστορικά γεγονότα την ιστορία του Χριστού, μέσα στην ιστορία που διαπλέκονται μάλλον μέσα στην ιστορία του Ιησού Χριστού. Λέει δηλαδή ότι επί κυβερνήσεως του Τάβε, επί Ποντίου Πιλάτου, επί άρχοντα τετράρχου της Αβυλινής του Τάβε, Τιβερίου κλπ. Δηλαδή, ο Λουκάς ό,τι ιστορία λέει, τη λέει μέσα σε ένα ιστορικό πλαίσιο. Και έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε ότι ο Λουκάς αναφέρει αυτή την ιστορία όχι άδικα, αλλά για να διασταυρώσει κανείς αργότερα και να μην πει ότι αυτός λέει πράγματα τα οποία τα έβγαλα από το μυαλό του. Είναι λοιπόν μεγάλος γκρεμός η άγνοια των γραφών, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Και δεν έχει που να πατήσει ο δόλιος άνθρωπος, ο οποίος ο δυστυχής δεν γνωρίζει ότι αυτό το πράγμα είναι πραγματικός, αυθεντικός λόγος του Αγίου Πνεύματος. Και έτσι ζητάει συμπληρώματα, άλλες απόψεις. Τώρα μερικοί λένε για να δικαιολογήσουν την αμαρτία τους, μπορεί να βρουν και ένα Ευαγγέλιο που να συγχωρεί την πορνεία και τη μοιχεία. Άλλο μπορεί να βρουν ενός ψεύτο Ευαγγελιστή που να λέει εντάξει η κλοπή αφού την κλέβουν όλοι, κλέψε και εσύ δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα κακό όπως λένε ορισμένοι αφού λέει κλέβουμε τους κλέφτες, δεν είμαστε εμείς κλέφτες. Εσφαλμένες αντιπώσεις βέβαια, εσφαλμένες απόψεις, εσφαλμένες σκέψεις. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη να γνωρίζουμε και να μάθουμε τα πράγματα αυτά όπως έχουν. Γιατί αλλιώς θα είμαστε έρμεο των τρέιλερς που εμφανίζουν κάθε χρόνο και μάλιστα την εποχή των σκουπιδιών. Γιατί ξέχασα να σας πω ότι κάθε χρόνο τα τελευταία 15 χρόνια παρακολουθώ ότι τα Χριστούγεννα και το Πάσχα γίνονται απεργίες. Και τα σκουπίδια μένουν στους αθηναϊκούς δρόμους και γίνονται σωροί. Και ρωτάμε, δεν υπάρχουν άλλες μέρες του χρόνου να γίνουν απεργίες? Αλλά για να μην ακρηγορήσω περισσότερο, θα μπούμε τώρα μετά από αυτά τα λίγα στο θέμα μας. Θα τα επεξεργαστούμε και άλλη φορά αυτά, γιατί είναι άξια έτσι κάποιας επεξεργασίας. Γιατί γίνεται το Πάσχα αυτή η δουλειά, να βρίσκουν πάντα κάποιο τάφο, κάποιο πάπυρο, κάποιο Ευαγγέλιο, κάποια αναθεώρηση των σκέψεων της Ορθόδοξου αντιλήψεως. Έχουν και αυτοί κάποιο πρόγραμμα. Αλλά τουλάχιστον να έχουμε μνήμη, γιατί εκείνος που δεν έχει μνήμη λέγεται ηλίθιος. Πέφτει δηλαδή στη λύθη. 20 συναπτά χρόνια παρακολουθούμε ότι γίνεται απεργία των σκουπιδιών, των εργατών, των συνδικάτων. Δεν ξέρω ποιοι μπορούν και επιδρούν στα συνδικάτα και δεν μπορούν οι κυβερνήσεις μετά να σταματήσουν αυτές τις απεργίες των σκουπιδιών. Και έχουμε κάνει πολλές φορές Πάσχα και Χριστούγεννα με σκουπίδια. Συγχρόνως δε και με όλα αυτά τα οποία εφευρίσκουν περί του Χριστού, άλλοτε ότι παντρεύτηκε τη Μαγδαληνή, άλλοτε ότι βρέθηκε στη Συντόνα και θα βρούμε το πρόσωπό του με μια μέθοδο σκιαγραφήσεως με τον άνθρακα κλπ. Μπερδεύουν λίγο την επιστήμη, μπερδεύουν λίγο την παραψυχολογία, μπερδεύουν και λίγο τα παραευαγγέλια και έτσι φτιάχνουν κάτι που κατά τη γνώμη τους είναι ικανό να κλονίσει την εμπιστοσύνη μας στο Θεάνθρωπο Χριστό ημών των χριστιανών. Γαία πυρή μειχθεί το λέγανε οι αρχαίοι, δηλαδή όσους πάρει ο χάρος. Και βλέπετε καταφέρουν μία με την κάση των νεκρών που ανέκυψε θέμα, μία με το να βγάλουν τα θρησκευτικά από τα σχολεία και μέσω των μέσων ενημέρωσης που τάχνουν στα χέρια τους φαίνεται κάποιοι
επικυρίαρχοι του λόγου, οι διοκτήτες του τι ακούγεται στα κανάλια, προσπαθούν, εργάζονται τα τέκνα του σκότους, όπως λέγεται το Ευαγγέλιο, ότι είναι δραστήρια τα τέκνα του σκότους. Να δούμε εμείς τι θα κάνουμε και πώς θα αντιληφθούμε αυτά τα πράγματα και πώς θα απαντήσουμε σε όλες αυτές τις προκλήσεις. Θυμόμαστε λοιπόν, έχουμε αφήσει τον Χριστό να βαπτίζεται και να βγαίνει στην έρημο όπου πειράζεται από τους τρεις πειρασμούς. Είχαμε μιλήσει λοιπόν για τους τρεις πειρασμούς. Και έχουμε μείνει εκεί που πήγανε και ρωτήσανε τον Ιωάννη, τον πρόδρομο, τι είσαι εσύ. Και είπε ο Ιωάννης ότι δεν είμαι εγώ ο Μεσσίας, δεν είμαι εγώ ο προφήτης, αλλά έρχεται άλλος πίσω από μένα αμέσως μετά και αυτός θα μας δώσει Άγιο Πνεύμα και θα μας βαφτίσει με νερό και φωτιά, με τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος. Και θα δώσει χάριν αντιχάριτος, τη μία δωρεά επάνω εις την άλλη. Και λέει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής ότι ο νόμος εδόθηκε από τον Μωυσή, αλλά η χάρη και η αλήθεια δι' Ιησού Χριστού εγένετο. Οι ευεργεσίες του Χριστού είναι η χάρις και η αλήθεια που απαλλάσσουν την ταλέπορη ψυχή του ανθρώπου από τις αναρρύθμιτες νομικές διατάξεις του Μωυσή και έτσι ο Χριστός είναι ο μόνος αρμόδιος για να διατυπώσει την αλήθεια του Θεού. Γιατί αυτός, λέει ο Ιωάννης, είναι ο μόνος ο οποίος είδε το Θεό. Ο Χριστός, ως μονογενής Υιός, βρίσκεται σε εσωτερική σχέση με τον Πατέρα και με το Πνεύμα το Άγιο. Ο Ον εις τους κόλπους του Πατρός. Αυτός ο οποίος βρίσκεται στην αγκαλιά. Κόλπη είναι η αγκαλιά. Εγκολπώνομαι θα πει αγκαλιάζω. Αλλά υπάρχει και μια άλλη ακόμα δεύτερη μαρτυρία που όταν ο Χριστός βρίσκεται στην έρημο και πειράζεται από τον διάβολο αναφέρει ο Ιωάννης ότι ο βαπτιστής βρίσκεται στον Ιωάννη και αυτός Ιωάννη μην μπερδεύουμε τον Ευαγγελιστή με τον πρόδρομο. Ο ένας είναι ο μαθητής και συγγραφέας του Τετάρτου Ευαγγελίου και ο άλλος είναι ο πρόδρομος του Χριστού ο οποίος αποκεφαλίστηκε έτσι. Όταν λοιπόν τον ρώτησαν ποιος είσαι εσύ, ο πρόδρομος απάντησε ότι εγώ είμαι η φωνή του αυτού που βά στην έρημο, όπως λέει ο προφήτης Ισαΐας. Είναι και αυτός προφητευμένος. Αυτό απάντησε λοιπόν ο πρόδρομος. Ομολόγησε και δεν ερνίσατο λέει και ούκ ερνίσατο. Τι ομολόγησε, ότι δεν είμαι εγώ ο Χριστός. Λοιπόν τότε ποιος είσαι, του είπαν οι Φαρισαίοι και οι απεσταλμένοι τους. Μήπως είσαι εσύ ο Ηλίας. Διότι οι σύγχρονοι Ιουδαίοι του Χριστού συνέχεια μπέρδευαν τα γεγονότα της πρώτης και της δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Διότι είναι προφητευμένο ότι ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος θα έρθει προφητευμένα στο τέλος του κόσμου, ο προφήτης Ηλίας, αυτός νόμιζαν ότι είναι ο πρόδρομος του Ιησού κατά την πρώτη του παρουσία. Και ο πρόδρομος απαντάει, όχι, δεν είμαι εγώ ο προφήτης Ηλίας. Και τότε οι απεσταλμένοι τον ρωτούν, είσαι ο προφήτης? Αυτό σημαίνει ο μοναδικός προφήτης που ήταν κάποιο πρόσωπο, ορισμένο πρόσωπο, γιατί το εννοούσαν ο προφήτης με άρθρο, σημαίνει μόνο ένας. Ο Χριστός δεν είναι απλώς σωτήρ της ανθρωπότητας, αλλά ο σωτήρ, το ο αυτό μονοπολεί το επίθετο σωτήρ και το κάνει μοναδικό. Το λέμε και εμείς άλλωστε.
Λέμε είναι ο απόλυτο, η απόλυτη star που λένε μερικοί, ή ο απόλυτος παίχτης. Δηλαδή μοναδικός παίχτης μέσα σε αυτή την ομάδα, ο καλύτερος. Τώρα λοιπόν θέλουν να δούνε αν έρχεται Δευτέρα παρουσία, διότι αν λέγανε ότι ο Ιωάννης ο πρόδρομος είναι ο Ηλίας, τότε θα έπρεπε ο Χριστός να κάνει την κρίση, δηλαδή να έρχει η συντέλεια του κόσμου. Επειδή όμως δεν ήταν αυτή η στιγμή της συντέλειας του κόσμου, διευκρινίζουνε. Και το διευκρινίζει και ο ίδιος ο Ιωάννης ο πρόδρομος, ο οποίος τι λέει: δεν είμαι εγώ αυτός, ούτε ο προφήτης, δηλαδή ο Μεσσίας, αλλά ούτε και εκείνος που έρχεται μετά, ο Ηλίας δηλαδή της Δευτέρας Παρουσίας. Καθαρά λόγια. Εγώ είμαι φωνή βόντος εν τη ερήμο. Μια φωνή που φωνάζει και προαναγγέλει στην έρημο, κάνετε ευθεία την οδό του Κυρίου, από την οποία θα περάσει ο Κύριος. Καθώς το είπε ο Ισαΐας ο προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη. Με άλλα λόγια, αυτός είμαι που αναγγέλω την έλευση του Χριστού και όχι ο ίδιος ο Χριστός. Αλλά εδώ οι απεσταλμένοι των Φαρισαίων, όπως φαίνεται, εσάστησαν, διότι ο πρόδρομος βάπτιζε κιόλας. Πράγμα που το επέτρεπε ο νόμος μόνο στο Μεσσία να βαφτίσει. Γιατί βαφτίζεις, του λένε, ενώ δεν είσαι εσύ ο Μεσσίας, ούτε ο Ηλίας, ούτε ο προφήτης. Και τότε ο πρόδρομος τους αποκρίθηκε και τους είπε, εγώ βαπτίζω με νερό, αλλά ανάμεσά σας υπάρχει αυτός, τον οποίον εσείς τώρα αγνοείτε, ενώ θα έπρεπε να τον γνωρίζετε, διότι ο ίδιος ο Θεός τον ονόμασε Υιόν του αγαπητό κατά τη βάπτιση. Αυτός λοιπόν που έρχεται μετά από μένα, ο οποίος θα βαφτίσει με Άγιο Πνεύμα και πυρ, δηλαδή με φωτιά. Και που εγώ δεν είμαι άξιος να του λύσω ούτε τον ημάντα των υποδημάτων του. Των υποδημάτων ή του υποδήματος. Για να το δείσει εδώ ο Ευαγγελιστής τη σοβαρότητα αυτής της μαρτυρίας, ορίζει και τον τόπο που συνέβησαν τα γεγονότα. Τι λέγαμε, ότι οι Ευαγγελιστές και ειδικά ο Λουκάς μιλάει και λέει εκεί έγινε αυτό το περιστατικό, τότε έγινε το περιστατικό. Έγινε λοιπόν αυτό το περιστατικό στη Βιθανία. Αν θυμόσαστε, είναι η πόλη του Λαζάρου η Βιθανία. Η Βιθανία αυτή είναι μακριά, συγγνώμη, δεν είναι η του Λαζάρου, δεν είναι του Λαζάρου, όχι. Η δεύτερη μαρτυρία του Ιωάννη του Προδρόμου περί του Χριστού φαίνεται ότι υπάρχει βέβαιη επίγνωση για το πρόσωπο του Μεσσία. Ο Ιωάννης έχει το γνώθηση αυτού του εαυτού του, ξέρει ότι δεν είναι ο Μεσσίας αυτός και ξέρει ότι δεν είναι και ο Ηλίας, ο οποίος λέει θα ξανάρθει, έτσι, όχι μετασαρκώθει όπως λένε μερικοί, γιατί δεν πέθανε. Αν δεν πεθαίνεις, δεν μετασαρκώνεσαι, γι' αυτό δεν υπάρχει και μετασάρκωση. Διότι μια φορά πεθαίνει κανείς και μετά γίνεται κρίσης, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, και ο Χριστός αναστήθηκε και πήγε στον ουρανό, δεν ξαναγεννήθηκε, για να δώσει παράδειγμα στον άνθρωπο της ξαναγεννήσεως που λέει η μετασάρκωση. Ο Άγιος Χριστός όμως παρατηρεί εδώ ορθά ότι ο Ιωάννης ο πρόδρομος ήταν γιος, όπως ξέρουμε, του ιερέα, και είχε και μεγάλη φήμη, ενώ ο Ιησούς ήταν γιος Μαραγκού και δεν ήταν ασκητής, δηλαδή δεν ήταν διάσημος όπως ήταν ο πρόδρομος, ο οποίος κατήγητο από σόι ιερέων. Ο Χριστός κατήγητο από έναν Μαραγκό κατά κόσμο, από τον Ιωσήφ. Θέλουν λοιπόν να λύσουν αυτό το γρίφο μες στο μυαλό τους για το ποιος είναι ο ένας και ποιος είναι ο άλλος. Ο Ιωάννης αρνείται και δεύτερη φορά και λέει «Δεν είμαι ούτε αυτός ο προφήτης που λέτε πως είμαι. Δεν είμαι αυτοί οι δύο άνθρωποι που με ρωτάτε». Και αυτοί θέλοντας τότε να τον φέρουν σε αδιέξοδο, τον ξαναρωτούν και του λένε «Γιατί βαπτίζεις τότε, αφού δεν είσαι ο Χριστός και δεν είσαι και ο προφήτης». Ο Ιωάννης ο πρόδρομος εξακολουθεί να δείχνει τη βαθιά επίγνωση που έχει για τον εαυτό του, διότι ήταν άνθρωπος πνευματοφόρος
αλλά και το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και με τη σύγκριση αυτή ταπεινώνει το δικό του βάπτισμα, το οποίο είναι τύπος εν σχέση με το βάπτισμα του Χριστού, αλλά και το πρόσωπο το δικό του, ώστε θεωρεί ο ίδιος τον εαυτό του ανάξιο να λύσει τον ημάντα των υποδημάτων του Κυρίου. Τόσο πολύ λοιπόν έχει το γνώθις αυτό, ώστε ελέγχει εκείνους που επιμένουν και θέλουν τον ευγάλουν ότι είναι αυτός ο Μεσσίας. Μην ξεχνάτε ότι οι μαθητές τον θαυμάζαν πάρα πολύ. Αλλά αυτός του λέει ότι ο Χριστός είναι μεταξύ σας, αλλά εσείς δεν μπορείτε να τον δείτε, δεν τον βλέπετε. Αυτός όμως τον είχε καταλάβει, τον είχε δει. Είχε ακούσει στη βάφτιση τη φωνή του Πατέρα, είδε το Άγιο Πνεύμα. Τόσο λοιπόν όσο επιμένουν εκείνοι να τους πει ότι αυτός είναι ο Χριστός, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, τόσο αυτός δείχνει το μεγαλείο του και έχει το γνώθις αυτόν. Ας δούμε λοιπόν τι σημαίνει αυτό το γνώθις, ας μείνουμε εδώ λιγάκι, ας βάλουμε μια άνω τελεία στο Ευαγγέλιο και να δούμε τι είναι αυτό το γνώθις αυτό που έλεγε και ο Σωκράτης. Είναι η δική μας προσωπική επίγνωση. Μας ονομάζουν, παραδείγματος χάρη, άνθρωπο ικανό. Όταν σου αραδιάζουν κατορθώματα δικά σου, έχεις εσύ όμως την επίγνωση των αμαρτιών σου, ούτως ώστε να έρθεις στη γνώση του εαυτού σου και να μην φανταστείς ότι είσαι κάτι πολύ σπουδαίο. Έχεις το θάρρος όταν σε λένε σοφό να θυμηθείς τις αφηρημάδες και όλες τις βλακίες που έχουμε κάνει σαν άνθρωποι όλη στη ζωή μας. Έχεις καταλάβει ότι υπάρχουν σοφότεροι από σένα και ότι δεν είσαι ο πιο σοφός της γης. Έχουμε το γνώση αυτών να θυμηθούμε τις δικές μας παρεκτροπές, τις δικές μας πτώσεις και να αναστενάξουμε από το βάθος της ψυχής μας, διότι ο κόσμος αγνοεί τη δική μας πραγματικότητα. Είσαι νέος και σε πενεύουν για τα νιάτα σου. Έχεις το γνώθις αυτό να σκεφτείς ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο τα νιάτα, αλλά αργότερα υπάρχουν και τα γεράματα. Είσαι νέος και νέα και σε επαινούν για την ομορφιά σου, όπως κάνουν πάρα πολλές τηλεοράσεις, τους ωραίους έτσι τους επαινούν συνεχώς. Για την καλονή, εκπάγου καλονής λέει αυτός. Αλλά υπάρχουν και ψυχικές ωραιότητες. Για αυτές γνωρίζεις τι γίνεται. Όταν κάποιος πάει να σε επιπλήξει για ένα πραγματικό σφάλμα, έχεις τη δύναμη να πεις αυτό που είπε ο Χρυσόστομος, ή τα πάντα είδας, ούτε αυτά έλεγες μόνον. Δηλαδή αν ήξερες και άλλα πράγματα για μένα, δεν θα με πενούσες σε τέτοιο μεγάλο βαθμό. Σου λένε ότι έχεις δύναμη. Έχεις το γνώθις αυτό να καταλάβεις ότι άλλο είναι η δύναμη και άλλο είναι η ευτυχία. Διότι εδώ που τα λέμε, δεν έχει μεγάλη σχέση η δύναμη με την ευτυχία. Υπήρξαν άνθρωποι παντοδύναμοι σε αυτή τη γη, παντοδύναμοι εντός εισαγωγικών βέβαια, αλλά και δοξασμένοι, αλλά δεν είχαν ευτυχία. Γιατί συνήθως είναι ποσότητες αντίστροφες η ευτυχία με τη δόξα. Και πολλοί δοξασμένοι άνθρωποι λέγανε, αχ, όταν ήμουν παλιά, δίχως αυτή τη δόξα κλπ, ήμουν πιο ευτυχής. Βλέπουμε λοιπόν τα μειονεκτήματά μας, όπως τα είδε ο Πρόδρομος και δεν ψήλωσε τον εαυτό του, παρόλο που οι άλλοι θέλανε με το ζόρι να αποδείξουν ότι αυτός είναι σπουδαίος. Έχουμε αυτή την ταπεινοπρεπή συμπεριφορά. Όταν άλλοι μεγαλύτεροι ακόμα από σένα θέλουν να σε υψώσουν σε θέσεις κοινωνικά ανώτερες και εσύ έχοντας το γνώθις αυτό, τις αρνείσαι και λες δεν είμαι ικανός. Δεν έχω τα κατάλληλα προσόντα για αυτή τη θέση. Μπορείς να μην κολακεύεσαι όταν σε κολακεύουν, να μην μεθάς από τους επένους, αλλά να ξέρεις ότι είσαι αυτό που είσαι. Κάποτε λέει, ο πεπίθυμος Ντουβάλ ήταν βιβλιοθηκάριος του Φραγκίσκου του Πέμπτου στη Γαλλία. Και απαντούσε συχνά σε ερωτήσεις, σε επιστημονικά ζητήματα, ήταν πάρα πολύ μορφωμένος. Όμως, πολλές φορές ο άνθρωπος έλεγε «Δεν γνωρίζω». Και ένας αμαθής του είπε «Ο Αυτοκράτορας σας πληρώνει για να γνωρίζετε». Τότε ο Ντουβάλ, βιβλιοθηκάριος, απαντάει «Ο Αυτοκράτορας με πληρώνει για αυτά που γνωρίζω».
αν ήθελε να με πληρώσει για εκείνα που δεν γνωρίζω, δεν θα το έφτανε η θησαυρή της αυτοκρατορίας του. Μεγάλο γνώθηση αυτό έχει ο άνθρωπος αυτός, γιατί σου λέει ένα ανθρώπινο μυαλό και μια μνήμη τι να χωρέσει μπροστά στην πληθώρα των άλλων πραγμάτων που αγνοούμε. Η άγνοιά μας είναι ένα τεράστιο βουνό και η γνώση μας είναι σαν ένα πορτοκάλι. Γιατί να παινευόμαστε λοιπόν. Και τώρα να επανέλθουμε εκεί που βαπτίζεται ο Χριστός, διότι ανεχώρησαν οι απεσταλμένοι και έμαθαν ότι δεν είναι ο Χριστός, ο Ιωάννης. Και την επομένη ημέρα επιστρέφει ο Χριστός από την έρημο, από τους πειρασμούς, έχει γίνει, συγγνώμη, η βάπτιση προηγουμένως, αλλά πηγαίνει πάλι στον Ιορδάνη που είναι ο πρόδρομος, μαζί με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο οποίος ήταν προηγουμένως μαθητής του προδρόμου, οι δύο Ιωάννηδες δηλαδή. Ο πρόδρομος βλέπει τον Ιησού και τι λέει? Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αυτή η φράση, αγαπητοί, είναι πάρα πολύ βαθιά και έχει πολύ βαθύ νόημα. Και να γιατί. Η λέξη αμνός, αρνή, σημαίνει εκπλήρωση μιας προφητείας του Ισαΐα. Στο 53ο κεφάλαιο Ισαΐας παριστάνει το Μεσσία, τον Χριστό, σαν ένα αμνό που στέκεται αμήλυτος καθώς τον κουρεύουν. Αλλά ο αμνός, όπως ξέρουμε από τον Μωυσή, είναι ο τύπος του Πάσχα. Αυτό τον αμνό που έτρωγαν οι Ιουδαίοι το Πάσχα, εις ανάμνηση της διαβάσεως της Ερυθράς Θαλάσσης και της απελευθερώσεως από το δυνάστη Φαραώ. Και στη συνέχεια λέει αυτός που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Έρω θα πει σηκώνω. Ο Ιωάννης γνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός. Αλλά ο Χριστός δεν έχει αμαρτίες. Είναι καθαρός σαν τον αμνό. Γι' αυτό ο Ιωάννης με τρυφερότητα τονίζει το έργο του Χριστού, ότι είναι ο καθαρός, ο άμεμπτος αμνός, δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αμαρτία και ο οποίος θα πάρει τις αμαρτίες του κόσμου, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Άρα λοιπόν, και το Πάσχα των Εβραίων, που δεν το έχουν καταλάβει, συμβολίζει ο αμνός αυτός, το Χριστό, ο οποίος παίρνει την αμαρτία όλης της ανθρωπότητος, από τον Αδάμ μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά και μετά, μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, την οποία θα την πάρει επάνω στις πλάτες του και θα την καθαρίσει. Γιατί ένας άνθρωπος έπεσε, ο Αδάμ, και χάθηκε όλο το σώμα των ανθρώπων. Ένας άνθρωπος, ο Χριστός, επαναφέρει όλη την ανθρωπότητα στο πρώτο της πτώσεως. Αυτά έγιναν λοιπόν μετά την... Συγγνώμη, αυτό έγινε πριν από τη βάπτιση ακριβώς. Κάνουμε ένα flashback που λένε οι κινηματογραφιστές για να δούμε όλο το τοπίο, πώς ακριβώς ήταν αυτό. Ο Θεός του έδωσε δηλαδή μια εικόνα του Χριστού για να μάθει ο Ιωάννης ότι αυτός είναι πραγματικά ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ο αμνός του Θεού. Αυτή ήταν η χρησιμότητα του Αγίου Πνεύματος εκείνη τη στιγμή, γιατί ο Ιωάννης κατάλαβε, δεν τον ήξερε τον Χριστό πριν, ούτε καν υποψιαζόταν ότι ο Χριστός ζούσε ανάμεσά τους. Αλλά το Άγιο Πνεύμα ήρθε και του είπε, σε εκείνον που θα δεις να στέκεται το Άγιο Πνεύμα για πάντα επάνω του, αυτός είναι ο Μεσσίας, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Μην ξεχνάμε ότι ο Ιωάννης σαν άνθρωπος είναι 6 μήνες μεγαλύτερος από τον Χριστό. Για θυμηθείτε εκεί την επίσκεψη της Παναγίας στην Ελισάβετ, που είναι η μητέρα του Ιωάννη. Αλλά το αρνί όμως αυτό συμβολίζει και την πραότητα συμβολικά, διότι λέει το κουρεύουν και μένει άφωνο, το ταλαιπωρούν το αρνάκι, το βάζουν πάνω στο αυτοκίνητο, στο κάρο να πάνε το σφάξουν, και αυτό είναι το μόνο ζώο που δεν βελάζει, δεν διαμαρτύρεται, ακόμα και όταν έχει βγάλει το μαχαίρι ως σφαγιάς του. Ενώ αντίθετα άλλα ζώα καταλαβαίνουν, όπως ο χείρος κλπ. Και αρχίζουν και φωνάζουν από τη στιγμή που βγαίνουν από το παχνί τους, από τη μάντρα τους. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή είναι τόσο ήρεμο και πράο το αρνί,
ώστε για να χαρακτηρίσουμε και εμείς κάποιον άνθρωπο, λέμε αρνάκι είναι αυτός ο άνθρωπος. Είναι άκακος σαν αρνί. Τόσο πράος λοιπόν φαίνεται ο Χριστός, διότι οδηγείται στο σταυρό και δεν ανοίγει το στόμα του. Δεν διαμαρτύρεται. Δεν καταράται. Δεν αποστρέφει το πρόσωπό του από τα φτισήματα της ντροπής, λέει ο Ισαΐας. Κοιτάξτε, ο Ισαΐας έχει ένα τηλεσκόπιο και κοιτάει από μακριά το μέλλον και περιγράφει το Χριστό. Κοιτάει και γράφει. Αυτό του δίνει το Άγιο Πνεύμα. Αυτό έχουν οι προφήτες. Όραση. Βλέπει ο Ισαΐας τον Χριστό επάνω στο σταυρό και τον περιγράφει ότι του μοίρασαν τα ρούχα, ότι τον γύμνωσαν, ότι σαν άκακο αρνί δεν διαμαρτυρήθηκε, ότι τον έφτισαν, ότι τον ράπησαν, τον χτύπησαν. Τα δίνει λοιπόν όλα ο Χριστός, την πραότητά του, την αγνότητά του, το αίμα του και τα δίνει σε ποιους? Σε εμάς, στους μαθητές του, όχι μόνο στους μαθητές του, αλλά και στον προδότη τον Ιούδα, στο μυστικό δείπνο. Του πλένει τα πόδια του Ιούδα και τον κοινωνάει. Και τότε λέει, μόλις του έδωσε την μπουκιά στο στόμα να φάει, του μπήκε ο Σατανάς, αφού ήταν αποφασισμένος, με όσα καλά του έκανε ο Χριστός και όση αγάπη του έδειξε, με το να του πλύνει τα πόδια, να του κάνει την τιμή να κάτσει στο τραπέζι μαζί του και να του δώσει και την Αγία Κοινωνία, αυτός δεν άλλαξε. Και όταν είδε ο Σατανάς ότι δεν άλλαξε, τότε ρίζωσε μέσα στην ψυχή του κατά κάποιο τρόπο. Γι' αυτό λέει και βγήκε, μπήκε ο Σατανάς μέσα του και βγήκε έξω στο σκοτάδι, λέει ο Ιούδας. Αποφασισμένος να πάει οπωσδήποτε να κάνει κακό στο Χριστό. Τι λέει αλλού ο Ισαΐας, αν δεν κάνω λάθος, λέει εκείνος που έτρωγα μαζί του στο τραπέζι, σήκωσε και με φτέρνησε, μου δώσε μια με τη φτέρνα. Γιατί τότε καθόντουσαν σε ανάκλητρα, ξαπλώνανε λίγο έτσι, όπως οι αρχαίοι Έλληνες, και εκεί είχαν τη συνήθεια στο Ισραήλ να ξαπλώνουν σε μακρόστενες καρέκλες που ήταν σαν πολυθρόνες. Και ακουμπούσαν την πλάτη τους έτσι και τα πόδια τους εκεί. Επομένως τα πόδια του ενός ήταν κοντά στον άλλο. Γι' αυτό λέει σήκωσε τη φτέρνα και τον φτέρνησε, τον χτύπησε με τη φτέρνα του, μεταφορικά τον πρόδωσε. Αλλά είπαμε δεν χρειαζόταν προδότη ο Χριστός, πήγε μόνο στον απαράδοκο. Δεν μπορούσε να φύγει από την Ιεροσόλυμα, όπως έφευγε 3,5 χρόνια από τους εχθρούς του. Αλλά ήρθε η στιγμή που ο Χριστός έπρεπε να πάει και να μείνει εκεί και να υποστεί τα πάντα, το σχέδιο του Θεού. Περί αδικίας λοιπόν, αν και ο Χριστός αδικήθηκε, δεν μίλησε, δεν αντιμίλησε, δεν πήγε να βρει το δίκαιο του, δεν σήκωσε τη γροθιά του, δεν κατήγγειλε τους βασανιστές του σαν ψευδομάρτυρες εκείνους στο δικαστήριο, τίποτα από όλα αυτά. Ας κάνουμε λοιπόν και εμείς όσο μπορούμε αυτό που έκανε ο Χριστός, να μην ανταποδίδουμε την αδικία, αν μπορούμε να είμαστε εργάτες της δικαιοσύνης και να μειώνουμε εμείς από τον εαυτό μας και όχι από τους άλλους. Αυτό το είπε και ο Πλάτωνας. Καλύτερα να σε αδικούν παρά να αδικείς. Αλλά πόσο αδικημένος θα δεχθεί την αδικία του με πραότητα, αυτό είναι θέμα του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος μπορεί να συγχωρήσει, αλλά δεν μπορεί να φτάσει σε τέτοιο βαθμό αταραξίας και ηρεμίας όταν αδικείται. Μόνο οι Άγιοι είχαν αυτή τη δυνατότητα και φυσικά πρώτος από όλους ο Κύριος, ο οποίος δεν απάντησε, όχι επειδή δεν μπορούσε να απαντήσει και δεν ήταν σε θέση να απαντήσει, αλλά γιατί? Γιατί δεν είχε την ανάγκη να απαντήσει σε κανέναν από αυτούς. Γι' αυτό λιγόλογα μίλησε και στον Πιλάτο, καθόλου δεν μίλησε στον Ηρώδη. Κάποτε λέει, όταν τελείωσαν τα χρήματα μιανού, έγινε ζητιάνος και ό,τι έπαιρνε από τη ζητιανιά που έκανε όλη την ημέρα, το έδινε στους φτωχούς. Αυτό είναι ένα παράδειγμα πραότητος. Κάποτε ενόχλησε έναν πλούσιο πάρα πολύ και εκείνος για να τον εξεφορτωθεί, αφού δεν μπορούσε με τα λόγια, του έδωσε μια δυνατή σφαλιάρα στο πρόσωπο. Εκείνος όμως γύρισε και του είπε, αυτό το χτύπημα ήταν για μένα, σε ευχαριστώ. Για τους φτωχούς όμως, τι έχεις να δώσεις?
πόση πρόοδος ψυχική και ανεξικακία φαίνεται ανάγλυφα σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος και όταν τον έδιραν δεν είπε τίποτε, αλλά είπε αυτό ήταν για μένα, το χαστούκι, τώρα όμως σε παρακαλώ δώσε για τους φτωχούς. Αφού έδωσε σε μένα κάτι, πρέπει να πάρουν και οι φτωχοί. Κατόπιν λέει την επομένη μέρα στεκόταν ο Ιωάννης, για να επανέλθουμε, μαζί με δύο μαθητές του. Και ο Ιωάννης ήταν στον Ιορδάνη τη στιγμή που βλέπουν τον Χριστό να περπατάει στην όχθη του Ιορδάνη. Και εκεί είπε αυτό ο αμνός του Θεού. Και οι δύο αυτοί μαθητές αισθάνθηκαν εκείνη την ώρα μια ακατανίκητη κλίση για να γνωρίσουν τον Χριστό. Και άρχισαν από μια απόσταση να τον ακολουθούν. Ο Χριστός στρέφει, βλέπει πως τον ακολουθούν, σταματάει και όταν πλησιάζουν αυτοί τους λέει τι ζητάτε και αυτοί του λένε Ραβί που ερμηνεύεται διδάσκαλε, πού μένεις. Δεν τους είπε αυτό που είπε οι αλεπούδες έχουν φωλεές και τα περιτενά του ουρανού έχουν κατασκηνώσεις, ο δε υιός του ανθρώπου δεν έχει που να ακουμπήσει το κεφάλι του. Αλλά τι τους είπε αυτή τη φορά ο Κύριος, τι τους απάντησε, ελάτε να δείτε. Ήλθον ουν και είδον που μένει και παρά αυτού έμειναν την ημέραν εκείνη. Μαζί με τον Ιησού έμειναν αυτοί οι δύο μαθητές του Ιωάννη στο κατάλημά του ολόκληρο το υπόλοιπο της ημέρας εκείνης και τη νύχτα από τις 4 το απόγευμα που τον συνάντησαν στην όχθη του Ιορδάνη. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δηλώνει σε αυτή την περίπτωση εκεί που περιγράφει ότι ο Πέτρος αυτοί οι δύο δηλαδή που ακολουθήσαν τον Χριστό με λίγα λόγια για να μην το μακρύνουμε το θέμα, ένας από αυτούς ήταν ο Ιωάννης, ο οποίος το περιγράφει. Αλλά δεν θέλει να αναφέρει τώρα το όνομά του, όπως και σε άλλες περιπτώσεις ο Ιωάννης περιγράφει καταστάσεις που είναι μέσα και λέει δύο μαθητές τρέχανε προς τον τάφο του Χριστού. Ο ένας λέει νεότερος έτρεξε γρηγορότερα. Ήταν αυτός ο νεότερος που έτρεξε γρηγορότερα. Και σε άλλες περιπτώσεις. Λοιπόν, ο Απόστολος Ανδρέας, ο οποίος είναι και πρωτόκλητος, δηλαδή ο πρώτος που καλέστηκε, πήγε στον αδερφό τον Πέτρο και του λέει βρήκαμε τον Μεσσία. Τρέχει λοιπόν ο Πέτρος, ήταν θρησκευτική οικογένεια αυτή, απλοί ψαράδες, αλλά ήταν άνθρωποι, σωστοί άνθρωποι που ψάχνανε και ασχολούνταν με τα Ευαγγέλια και με τις προφητείες. Του είπε λοιπόν ο Χριστός ότι εσύ είσαι ο Σίμων πριν μιλήσει καν ο Πέτρος και θα ονομαστείς Κυφάς που σημαίνει Πέτρος, γιατί του είπε αργότερα επί την πέτρα της ομολογίας αυτής πρόκειται να οικοδομήσει την εκκλησία του ο Χριστός. Όχι πάνω στον Πέτρο αλλά στην ομολογία του Πέτρου. Έχει διαφορά αυτό γιατί το εκμεταλλεύτηκαν οι παπικοί και είπανε να, εμείς είχαμε τον Πέτρο που ήρθε στη Ρώμη, άρα εμείς είμαστε η κυρίαρχη του παιχνιδιού. Καμία σχέση με αυτό. Τώρα λοιπόν έχει τον Ανδρέα, τον Ιωάννη, τον Πέτρο και τον Ιάκωβο. Έχει 4 μαθητές μέχρι τη στιγμή αυτής ο Χριστός. Τον Ανδρέα τον ονομάζουμε πρωτόκλητο, έτσι ο Ανδρέας ο Πολιούχος των Πατρών. Ο Απόστολος του Χριστού, μαθητής του Χριστού και αδερφός του Πέτρου, του Κυφά, του Σίμωνα. Ο Ανδρέας πριν από τον Χριστό ήταν μαθητής του Προδρόμου. Και αυτός άκουσε πρώτα από τον Πρόδρομο να του λέει για τον Ιησού. Αυτός άκουσε αυτό που λέει «Να ο αμνός του Θεού, ο οποίος θα σηκώσει, θα εξαλείψει τροποντινά την αμαρτία της ανθρωπότητος». Πηγαίνει λοιπόν πρώτος ο Ανδρέας στον Ιησού, εξού και πρωτόκλητος. Ο Ανδρέας βρίσκει μετά τον Πέτρο τον αδερφό του και του λέει αυτό, βρήκαμε το Μεσσία. Τότε ακολουθεί και ο Πέτρος τον Ιησού. Κατόπιν πάλι φεύγουν από εκεί που ήταν ο Χριστός και τους καλεί ο Χριστός τώρα να τον ακολουθήσουν. Ο Ανδρέας ήτανε γεμάτος ελλείψεις, μας λέει ο Χρυσόστομος, διότι λέει περίμενε ο Χριστός Μεσσία κοσμικό. Αυτή ήταν η κύρια έτσι
επικρατούσα άποψη δηλαδή περί του Μεσσία, ότι θα είναι ένας βασιλιάς όπως ήταν ο Δαβίδ και ο Σολομών, έτσι. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν την πνευματική βασιλεία του Χριστού αυτοί οι αγράμματοι ψαράδες. Αλλά είχαν τόσο καλή προαίρεση που στο τέλος αυτοί φωτίσαν τον κόσμο με αυτή την διδασκαλία ότι ο Χριστός είναι ο πνευματικός δάσκαλος της ανθρωπότητος και όχι μόνο του Ισραήλ. Ρωτάει λοιπόν πότε θα αποκαταστήσει τη βασιλεία του Ισραήλ σε άλλη περίπτωση ο Ανδρέας. Ήταν ένας απλοϊκός άνθρωπος ψαράς, αδερφός του Πέτρου και με καθαρή καρδιά άνθρωπος. Ο Ανδρέας ως Απόστολος, για να πούμε την ιστορία του Ανδρέα, αναλαμβάνει την Τραπεζούντα και παραθαλάσσιες περιοχές εκεί του Πόντου. Επιστρέφει, βέβαια, όταν ήταν Απόστολος, μετά το θάνατο του Χριστού και την ανάληψη του Κυρίου. Μεταβαίνει λοιπόν μετά από εκεί την Τραπεζούντα στην Έφεσο, όπου ήταν ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, έτσι. Από εκεί πήγε στην Νικομίδια, την Καρχιδόνα, την Ηράκλεια του Πόντου, την Αμάσιδα και την Σινόπη. Αυτά, η παράδοση λέει ότι εκεί έκανε την ιεραποστολή του ο Απόστολος Ανδρέας. Πριν βέβαια καταλήξει στην Πάτρα, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε εμείς σαν Έλληνες, όταν ήρθε ο Απόστολος Ανδρέας. Επίσης εκήρυξε στην Αργυρούπολη επί διετία, όχι στην Αργυρούπολη εδώ της Αθήνας. Να ξηγούμεθα, είναι η Αργυρούπολη η αρχαία. Και από εκεί περνάει στην Πάτρα, μένει εκεί, όπου και υφίσταται το μαρτύριό του, τον σταυρικό του θάνατο. Και να δούμε για τα λίγα λεπτά που μας μένουν, δύο λόγια, πώς συνέβη ο θάνατος του Αποστόλου Ανδρέα στην Πάτρα. Στην Πάτρα, Ανθύπατρος ήταν ο Αιγαίας, ο οποίος είχε μια γυναίκα, τη Μαξίμα. Αυτή η γυναίκα του λοιπόν, του Αιγαία, ασθένησε βαριά. Ο Απόστολος Ανδρέας ειδοποιείται και πάει και θεραπεύει θαυματουργικώς τη γυναίκα του Μαξιμίλα. Η Μαξιμίλα ξεφεύγει τον κίνδυνο και εκείνος, ο Ανθύπατος, ευγνωμονεί τον Απόστολο Ανδρέα και αποπειράται μάλιστα να του πληρώσει ένα μεγάλο κολοσσιαίο ποσό. Ο Απόστολος Ανδρέας δεν δέχεται καθόλου. Τι έγινε όμως, η Μαξιμίλα μετά την αρρώστια της, την ανάνυψή της, προσκολήθηκε στον χριστιανισμό, στον Απόστολο Ανδρέα και έγινε χριστιανή. Τότε λοιπόν αλλάζουν τα πράγματα μετά από μερικά χρόνια και τον απειλεί ο Ανθύπατος αυτός με θάνατο τον Άγιο Ανδρέα. Βλέπει το Σταυρό, ο οποίος είναι σε σχήμα χιαστή και αγάλεται. Ο Ανθύπατος έχει έναν αδερφό ο οποίος λέγεται Στρατοκλής, όπως μας λέει η παράδοση. Αυτός αποπειράται να κατεβάσει τον Άγιο Ανδρέα το Σταυρό, διότι τον εκτιμούσε πάρα πολύ σαν Άγιο άνθρωπο του Θεού. Ήταν και αυτός χριστιανός. Ο Ανδρέας όμως τον σταματάει και κρατά με τα λόγια του σαν ιερή παρακαταθήκη και παρηγοριά για τη ζωή τη δική μας και όλων των χριστιανών. Όταν ο Ανθύπατος είδε ότι μπορεί να ξεσπάσει όμως επανάσταση και από την πίεση του Στρατοκλή και των άλλων, αποπειράθηκε να ελευθερώσει τον Άγιο Ανδρέα. Και τότε του λέει ο Απόστολος Ανδρέας, όχι, σε παρακαλώ με λύσεις από τα δεσμά του Σταυρού, αλλά σύλλησε τον εαυτό σου από τα δεσμά της αγνίας και της απιστίας σου. Και ο Απόστολος απέθανε επί του Σταυρού. Ο δε Ανθύπατος καταλύθηκε από φοβερή μανία, λέει μετά από αυτά, πήγε σε ένα ψηλό γκρεμό και αυτοκτόνησε από το ύψος εκείνο πέφτοντας κάτω και γινόταν ως κομμάτια. Το σώμα του Αγίου Ανδρέου το πήρε η Μαξιμίλα, η γυναίκα του ηγεμόνα, και ίδρυσε πλησίον του τάφου του Αγίου Ανδρέα ένα μοναστήρι, μια αδερφότητα. Και ο Στρατοκλής νομίζω ότι και αυτός μαρτύρησε, ο αδερφός του Ανθύπατου. Η κάρα του Αγίου Ανδρέου έλειπε από την Ελλάδα για πάρα πολλά χρόνια και μεταφέρθηκε υπό του Θωμά Πορφυρογένους του Δεσπότου Αχαΐας τον Οκτώβριο του 1964, η κάρα του Αγίου Ανδρέου επεδόθη πίσω στην Πάτρα, όπου και
και τιμάται εκεί η κάρα του Αγίου και ο Άγιος ως πολιούχος. Έχει δηλαδή σήμερα η Πάτρα, όπως πολύ καλά γνωρίζουν όλοι οι πατρινοί, την κάρα του Αγίου Ανδρέου. Ιδού λοιπόν ποιος ήταν ο Άγιος Ανδρέας, εν ολίγης έδωσε το σώμα και την ψυχή του στον Χριστό. Αυτός ο ασταθής καταρχάς, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών μαθητής, έγινε στο τέλος άξιος της σταυρώσεως να σταυρωθεί για το διδάσκαλό του και στο όνομα του Ιησού Χριστού να κάνει τόσες θαύματα και τόσες θεραπείες. Αυτός λοιπόν ήταν ο Άγιος Ανδρέας που μας περιγράφει εδώ το Ευαγγέλιο ότι ήταν αδερφός του Πέτρου και μαθητής του Ιωάννου και ο πρώτος ο οποίος κλήθηκε από τον Χριστό να ακολουθήσει το αποστολικό αξίωμα, γι' αυτό λέγεται και πρωτόκλητος ο Ανδρέας. Πρωτόκλητος, διότι εκλήθη για πρώτη φορά, ήταν ο πρώτος μαθητής του Χριστού. Τον πρώτο που κάλεσε δηλαδή ο Χριστός ήταν τον Ανδρέα, κατόπιν τον Πέτρο και κατόπιν τους υπόλοιπους Ιωάννη, Φίλιππο κλπ. Ναθαναήλ. Αλλά αγαπητοί φίλοι, ας πάρουμε από αυτά τα αγωνίσματα των μεγάλων της Εκκλησίας μας την ευχή και τη χάρη τους για να μπορούμε και εμείς μέσα σε ένα μικρό, μια μικρή κλίμακα να αγωνιστούμε και να κοπιάσουμε έστω για την αγάπη του Χριστού, να κοπιάσουμε λίγο για τους συνανθρώπους μας, να φέρουμε ένα μικρό αποτέλεσμα, να γίνουμε μικροί έστω Απόστολοι του Χριστού. Διότι βλέπουμε ότι στην αρχή αυτή η μικρή πίστη που είχε το Χριστό μετά έγινε βράχος πίστεως και χάρη του Χριστού και ημών θυσιάζει το σώμα του. Θυσιάζουμε εμείς λίγο από την ξεκούρασή μας, από τα υλικά αγαθά. Λίγο κάνουμε μια εγκράτεια στο σώμα μας. Ή φοβόμαστε μήπως χαθούμε αν κάνουμε μια μικρή τέτοια θυσία. Τουναντίον, αγαπητοί φίλοι, απέναντίας. Κερδίζουμε το παν. Και Χριστό και Παράδεισο και Αγιότητα με το να κάνουμε αυτό που έκαναν οι Απόστολοι. Οι οποίοι δεν έχασαν, αλλά κατέκτησαν δόξα στον ουρανό τεράστια. Εδώ λοιπόν θα μείνουμε για σήμερα αγαπητοί φίλοι. Σας ευχαριστούμε που είχατε την καλοσύνη. Ευχαριστούμε την αγάπη σας που καθίσατε μέχρι τώρα να ακούσετε την εκπομπή μας. Να λέτε και δύο λόγια στους άλλους. Χαίρετε μέχρι την επόμενη μας εκπομπή να είστε καλά. Χαίρετε εν Κυρίω.